Κυρία Δάγκα, το δικό σας σχόλιο, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πολιτικό σκηνικό την επόμενη περίοδο και με βάση δεδομένο ότι πλέον οδηγούμαστε σιγά σιγά σε εκλογές. Έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη αναμέτρηση των ευρωεκλογών και βεβαίως των αυτοδιοικητικών εκλογών. Είναι δύο διαφορετικές μάχες, αλλά με ένα ξεκάθαρο, νομίζω και στις δύο αναμετρήσεις και από τις δύο κάλπες θα βγουν ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα. Η στόχευση δική σας ποια είναι? Οπωσδήποτε. Γιατί γίνεται μια συζήτηση τώρα εδώ, μια διαμάχη μεταξύ δύο τελείως διακριτών πόλων πλέον. Οπωσδήποτε. Και βλέπετε. Από το κομματισμό πήγαμε στους δύο πόλους. Ναι. Οπωσδήποτε βλέπετε και ο κύριος Πλεύρης και καταλαβαίνουμε και την αγωνία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί βλέπει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της παίρνει την μπουκιά από το στόμα, κυριολεκτικά. Δηλαδή έχει φέρει σε πέρας όλη τη βρώμικη δουλειά, τις βρώμικες αποστολές για να υπηρετήσει και με νέα προνόμια, με νέες φοροαπαλλαγές τους επιχειρηματικούς κολοσσούς, αυτό το ματωμένο δρόμο ανάπτυξης, τα ματωμένα πλεονάσματα, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους επικίνδυνους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς οι οποίοι αυτοί έχουν βάλει τη σφραγίδα τους και στη Συμφωνία των Πρεσπών. Άρα καταλαβαίνουμε την αγωνία του κυρίου Πλεύρη να προσπαθήσει να διαχωριστεί και της Νέας Δημοκρατίας, ρίχνοντας και το αντικομμουνιστικό δηλητήριο και να προσάπτει στο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχει. Το λέω αυτό γιατί αν θέλετε και οι μεταγραφές που γίνονται, που πλέον έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να μετατρέπεται σε ΠΑΣΟΚ με ορισμένες δόσεις Νέας Δημοκρατίας, ενώ ότι η πολιτική του χωράει κυριολεκτικά κάθε ουσιαστικά διακεκριμένο για τα αντιλαϊκά έργα και τις ημέρες του μνημονιακό υπουργό των προηγούμενων κυβερνήσεων, ακριβώς γιατί συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κομμάτων και μάλιστα και την αναβαθμίζει. Άρα λοιπόν τώρα το να συζητάμε ότι το να παίρνει συγχαρητήρια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το διαβολικά καλό Τραμπ, από τη Μέρκελ, από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, ότι αυτό είναι αριστερή πολιτική, εντάξει, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Όπως και το πιο σύντομο ανέκδοτο είναι να μιλάμε για έναν αντιλαϊκό αχταρμά κυριολεκτικά με μνημονιακούς ουσιαστικά υπουργούς, οι οποίοι αποτελούν τον προοδευτικό πόλο τον οποίο υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα, σε αυτά τα κάλπικα δίπολα, τα οποία έχει πολύ μεγάλη πείρα ο λαός μας, είδε πως οι μνημονιακοί και οι αντιμνημονιακοί βάλαν την υπογραφή τους στο τρίτο μνημόνιο, είδε πως το ναι και το όχι σε ένα δημοψήφισμα που είχε και συγκεκριμένο περιεχόμενο μετατράπηκε σε ένα μεγάλο ναι σε όλες τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντι σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα, χρειάζεται να είναι ακόμα πιο ισχυρό το ΚΚΕ που είναι σταθερό με βάση τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και σε αυτή τη θέση θα είναι και μετά τις εκλογές. Εντάξει, τώρα δεν θα σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος Κυρίτσης. Εντάξει, θα χάνουμε και το χρόνο με τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τη λάσπη που ρίχνουν στο ΚΚΕ. Αναφέρομαι σε αυτό που αναφέρθηκε ότι το ΚΚΕ έχει στήριξη από την άρχουσα τάξη. Εντάξει, νομίζω μπορεί να το καταλάβει και ο κάθε προοδευτικός, αγωνιστής άνθρωπος το πόσο πιέζεται και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά που έχει υλοποιήσει. Γιατί δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς ότι αυτή τη στιγμή προχωράει ένα σχέδιο της κυβέρνησης μαζί με τους τραπεζίτες για να ανακουφιστούν από τα κόκκινα δάνεια και να μπορέσουν να στηρίξουν την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αν μου επιτρέπετε, όμως υπάρχει μια απόφαση κυβερνητική για τα κόκκινα δάνεια, η οποία για πολλούς είναι σε σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει η κυβέρνηση με τους τραπεζίτες στο ίδιο τραπέζι και δίνουν μια λύση. Θα σας πω, θα σας πω και γι' αυτό και με βάση αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Αλλά πάει πολύ. Ο κύριος Κυρίτσης, ναι, που εκπροσωπεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή συνεχίζει να δίνει νέες φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές, την ίδια στιγμή που στενάζουν οι αγρότες, την ίδια στιγμή που υπάρχει ενεργειακή φτώχεια στα λαϊκά νοικοκυριά. Και βέβαια είναι πρόκληση όταν υλοποιεί κατά γράμμα όλες τις απαιτήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, τη στιγμή που αρνείται πεισματικά να δεχτεί την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ, που ήταν πρόταση 530 συνδικαλιστικών οργανώσεων για την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κτλ. Και επειδή είπε και ο συνάδελφός σας για το ζήτημα των μνημονίων, να θυμίσουμε ότι το ΚΚΕ, με το που εκλέχτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το Γενάρη, κατέθεσε πρόταση νόμου για να διαγραφούν με ένα νόμο όλα τα μνημόνια. Λοιπόν, και από εκεί που φυσικά δεν αποδέχτηκαν μια τέτοια πρόταση η τότε συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
4 χρόνια συγκυβερνούσαν με την ακροδεξιά. Λέω για τις ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές, έτσι, τους εθνικιστές του κυρίου Καμένου. Λοιπόν, φτάσαμε το Σεπτέμβριο του 2015 στο τρίτο μνημόνιο που έχει την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΚΙΝΑΛ ή ΠΑΣΟΚ, όπως θέλετε πείτε το, Ποτάμι και Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αυτές τις υπογραφές έχουν και εκεί καθορίστηκαν και οι διαχωριστικές γραμμές στην κοινωνία. Και αν θέλετε, το πραγματικό δίλημα για μας είναι το εξής. Που απευθύνουμε πρώτα και κύρια σε αυτόν τον κόσμο που προβληματίζεται, σε αυτόν τον κόσμο που ματώνει, αν θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο ανάπτυξη που φέρνει μόνο νέα δεινά, νέες θυσίες διαρκείας, ή αν θα αντεπιτεθούμε δυναμικά, μαζικά, για να μπορέσουν να ανοίξουν νέοι ελπιδοφόροι δρόμοι για τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και όχι για τα κέρδη των λίγων. Και αυτό προϋποθέτει ένα πολύ πιο ισχυρό κουκουέ. Κυρία Δάκα, ένα τελευταίο σχόλιο, λίγα δευτερόλεπτα και κλείνουμε. Τώρα, κοιτάξτε, όσο μεγαλώνουν και οι συγκλήσεις στα βασικά και στα κυρία που αφορούν, αν θέλετε, εμείς τα βλέπουμε συνδεδεμένα και τα ζητήματα όσον αφορά την πορεία ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας, και από αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο και με τις διεθνείς σχέσεις. Όσο λοιπόν μικραίνουν οι διαφορές, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνουν και οι τόνοι και ο καυγάς σε σχέση με δευτερεύοντα ζητήματα. Άρα, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, απέναντι σε αυτά τα ψεύτικα δίπολα, ο λαός μας με καθαρό βλέμμα μπορεί να επιλέξει εκείνο τον δρόμο που μπορεί να υπηρετήσει τις δικές του ανάγκες, το μέλλον που αξίζει στον ίδιο και στα παιδιά του τον 21ο αιώνα.